Προσπαθώντα κάποιο να ενημερωθεί μέσα από το διαδίκτυο σχετικά με τη διατροφή του, συχνά ακούει αντικρουόμενε απόψει. Πολλοί ευαγγολίζονται ότι οι ζωικέ τροφέ είναι μονόδρομο για να προσλάβει κάποιο ποιοτική πρωτενη, αλλού ακούει ότι το κρέα κάνει κακό και πρέπει να τρώμε μόνο φυτικέ τροφέ. Άλλο θα διαβάσει ότι πρέπει να καταναλώνουμε πολλά λιπαρά, γιατί αυτό φαίνεται να έχει μαγικά ωφέλη για την υγεία μα και αντίστοιχε παρόμοιε ακραίε απόψει. Επειδή ακούγονται πολλά για τις πρωτεΐνες και τα απαραίτητα ομινοξέα, σήμερα θα ήθελα να ξεκαθαρίσω στο μυαλό σας μια για πάντα την έννοια της ποιοτική και της πλήρης πρωτεΐνης. Όπως έχω πει επανειλημμένα, δεν είμαι εδώ για να αποδείξω σε κανέναν ότι υπάρχει ένας τρόπος διατροφής ιδανικός για όλους. Πιστεύω ότι η ιδανική διατροφή εξατομικεύεται στον καθένα μας και αυτό είναι και το σημαντικότερο κομμάτι της δουλειά μου όταν συνεργάζομαι με ασθενείς και πελάτες για να τους βοηθήσω με τη διατροφή τους. Ένα από τα ερωτήματα που ακούω συνέχεια είναι αν οι σφυτικές τροφές έχουν ποιοτική και ολοκληρωμένη πρωτεΐνη. Σε προηγούμενο βίντεο έχω εξηγήσει ότι η έννοια της ολοκληρωμένης πρωτεΐνης είναι τελείως αβάσιμη και εντελώς αντιεπιστημονική δεν υπάρχουν συμπληρωματικέ πρωτεΐνες και οι πρωτενε που υπάρχουν στι φυτικέ τροφές είναι υπερπλήρει. Η άλλη παρανόηση που ακούω συχνά είναι ότι μόνο το κρέα έχει ποιοτική πρωτενη γιατί έχει απαραίτητα αμινοξέα. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει γιατί απαραίτητα αμινοξέα περιέχουν και οι φυτικέ τροφέ. Για να μην μείνω στη θεωρία όμω, θα ήθελα να σα δείξω την περιεκτικότητα σε απαραίτητα αμινοξέα κάποιων φυτικών τροφών και να τις συγκρίνω με την αντίστοιχη περιεκτικότητα στις ζωικές τροφές. Στον πίνακα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή φαίνονται αριστερά αντιπροσωπευτικές τροφές από κάθε ομάδα τροφών. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει το ποσοστό περιεκτικότητας στα 20 αμινοξέα. Αριστερά είναι τα απαραίτητα ομινοξέα και δεξιά είναι τα μη απαραίτητα αμινοξέα έχω τραβήξει μια κόκκινη γραμμή που δείχνει τη μέγιστη περιεκτικότητα απαραίτητων αμυνοξέων που υπάρχει στα ζωικά προϊόντα. Πάμε να δούμε ποια συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτό το πίνακα. Πρώτο συμπεράσμα είναι ότι όλες οι τροφές περιέχουν και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα. Ακόμα και στο ρύζι που πολλοί λένε ότι δεν περιέχει πλήρη πρωτεΐνη, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί το ρύζι έχει και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα. Άρα το ρύζι δεν περιέχει ατελή πρωτεΐνη. Ούτε κάποιο άλλο τρόφιμο έχει λιγότερο από τα 9 απαραίτητα αμινοξέα. Ακόμα και τα βατόμουρα που έχουν πολύ λίγα απαραίτητα αμινοξέα σε ποσότητα περιέχουν και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα. Άρα βγάλτε από το μυαλό σας τις έννοιες ατελής και πλήρης πρωτεΐνες. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι σχεδόν όλες οι φυτικέ τροφές περιέχουν πολλά απαραίτητα αμινοξέα. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα. Τα όσπρια περιέχουν πρωτεΐνη που η περιεκτικότητά τους σε απαραίτητα αμινοξέα κυμαίνεται ανάμεσα σε 40 με 42%. Αυτό φαίνεται από την κάθετη μαύρη γραμμή που έχω τραβήξει. Το ποσοστό αυτό στις ζωικέ τροφές με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αναγκαία αμινοξέα είναι 42 με 44%. Η διαφορά πραγματικά είναι αμεληταία. Είναι ανόητο λοιπόν να λέμε ότι τα όσπρια υπολείπονται σε ποιότητα πρωτεϊνών σε σχέση με τις ζωικές τροφές. Όμως ούτε τα λαχανικά υπολείπονται τόσο πολύ σε ποιότητα πρωτεϊνών όσο προσπαθούν να σας πείσουν μερικοί τα φασολάκια, τα καρότα και το μαρούλι αγγίζουν το 40% σε ποσοστό απαραίτητων αμινοξέων. Δηλαδή μια ανάσα από το 42% με 44% που είναι οι ζωικές τροφές. Ενώ οι πατάτες, η γλυκοπατάτα, το μπρόκολο και το κουνουπίδι ξεπερνούν το 36%. Δεν βρίσκονται τόσο μακριά δηλαδή από το 42%. Επίσης επιβεβαιώνεται η πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε απαραίτητα μονοξέα που έχουν τα μανιτάρια που είναι 42%, δηλαδή όσο οι ζωικές τροφές. Και τέλος, ακόμα και τα φρούτα, που όσοι δεν έχουν κάτι να το ψάξουν, όπως έχω κάνει εγώ, θεωρούν ότι δεν περιέχουν ποιοτικέ πρωτεΐνες, θα εκπλαγούν βλέποντας ότι η περιεκτικότητα σε απαραίτητα αμυνοξέα σε μερικά φρούτα, όπως η μπανάνα και το μάγκο, ξεπερνάει το 40%. Αλλά ακόμα και αυτά που έχουν λίγα απαραίτητα αμυνοξέα, η περιεκτικότητά τους ξεπερνάει το 30 με 35%. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι αυτή η διαφορά είναι αγεφύρωτη σε σχέση με τις ζωικές τροφές. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι οι αρκετές φυτικές τροφές έχουν παρόμοια περιεκτικότητα σε απαραίτητα αμινοξέα όσο οι ζωικές τροφές. Και αυτές που δεν έχουν τόσο μεγάλη περιεκτικότητα υπολείπονται σε ένα ποσοστό μόλις 10 με 20%. Αν και είδαμε ότι οι ζωικέ τροφέ έχουν παρόμοια περιεκτικότητα σε απαραίτητα μυνοξέα με τι φυτικέ τροφέ, έχουν μια μεγάλη διαφορά. Οι φυτικέ τροφέ δεν περιέχουν καθόλου κορεσμένα λιπαρά τα οποία αυξάνουν τη χολυστερίνη. Δεν επιδρούν όμω όλε οι φυτικέ τροφέ το ίδιο ωφέλιμα στη μείωση τη χολυστερίνη. Στο βίντεο που εμφανίζεται τώρα στα δεξιά μου, σα εξηγώ ποιε τροφέ μειώνουν τη χολυστερίνη και πιστεύω ότι αξίζει να το δείτε. Θυμίζω ότι όταν πατάτε το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιείτε το βίντεο σε άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον, με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.